Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Razor Jack εδώ και θα πάμε να δούμε άλλη μια σπουδαία κινηματογραφική λίστα και μιλάμε για τις 10 καλύτερες ιστορικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Τι εννοούμε όμως λέγοντας ιστορική ταινία? Σας έχω εδώ έναν ορισμό ο οποίος προέρχεται από την Παγκόσμια Βιβλιογραφία του Κινηματογράφου και η οποία αναφέρει ότι οι ιστορικές ταινίες είναι ένα είδος που βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα ή σε ιστορικές φιγούρες, σαν ένα είδος βιογραφίας ας πούμε. Μερικές ιστορικές ταινίες προσπαθούν να παρουσιάσουν ένα ακριβές πορτρέτο του θέματός τους, ενώ κάποιες άλλες βασίζονται σε μερικά πραγματικά στοιχεία, αλλά παρουσιάζουν παράλληλα και κάποια σεναριακά στοιχεία τα οποία δεν βασίζονται φυσικά στην πραγματικότητα. Έχοντας αυτά λοιπόν στο μυαλό μας, πάμε να δούμε τις 10 καλύτερες ιστορικές ταινίες που έχουμε βάλει στη λίστα μας και φυσικά στη 10η θέση μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον Αλέξανδρο, με πρωταγωνιστές τον Colin Farrell, τον Val Kilmer, την Angelina Jolie και τον Anthony Hopkins. Φυσικά η ταινία εξιστορεί τη ζωή του μεγάλου βασιλιά και στρατιλάτη του Αλέξανδρου, τον βασιλιά της Μακεδονίας φυσικά. Η ταινία δεν ήταν τόσο πολύ καλή, δηλαδή θέλαμε να δούμε κάπως διαφορετικά μάλλον τον Μέγα Αλέξανδρο, χωρίς να σημαίνει ότι ήταν κακή, ενώ κάτι φαίνεται να μας ξενίζει και στα ιστορικά γεγονότα όπως παρουσιάζονται μέσα στην ταινία. Παρ' όλα αυτά, είναι μία από τις καλύτερες ταινίες όσον αφορά τον Μέγα Αλέξανδρο και φυσικά είναι μία πολύ καλή ιστορική ταινία. Νομίζουμε λοιπόν ότι η ταινία Αλέξανδρος είναι η καλύτερη για να ξεκινήσει αυτή η λίστα. Στο νούμερο 9 έχουμε το The Last Emperor. Ο τελευταίος αυτοκράτορας έχει να κάνει με την ζωή και το έργο του τελευταίου αυτοκράτορα της Κίνας. Μια εκπληκτική ταινία με πολύ μεγάλο budget να έχει δαπανηθεί για να δημιουργηθεί. Ενώ βλέπουμε μέσα στη διάρκεια της, κατά τη διάρκεια της ταινίας τέλος πάντων, όλη τη ζωή του νεαρού αυτοκράτορα που φτάνει και γίνεται μεγάλος και τρανός. Ένας από τους πιο σημαντικούς αυτοκράτορες της Κίνας. Και φυσικά μιλάμε για τον τελευταίο της αυτοκράτορα. Μπορούμε όμως να προχωρήσουμε στο νούμερο 8, όπου βρίσκουμε την εκπληκτική ταινία του Mel Gibson με τίτλο Αποκαλύπτω. Θα μου πείτε για ποιο λόγο να βάλουμε το Αποκαλύπτω σε μία λίστα με ιστορικές ταινίες. Μα φυσικά επειδή βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με τις φυλές της Λατινικής Αμερικής και τους λαούς της Λατινικής Αμερικής προτού πατήσουν στην Ήπειρο το πόδι τους οι Ευρωπαίοι πολιτισμοί. Βλέπουμε λοιπόν έναν άντρα, έναν τυπά, έναν κύριο του οποίου το χωριό καταστρέφεται από τους αιμοδιψείς Μάγια. Η Μάγια λοιπόν, και όχι η Μάγια η Μέλισσα, αλλά η Μάγια ο λαός, φαίνεται ότι πραγματοποιούν ανθρωποθυσίες για να κερδίσουν την εύνοια των θεών τους. Ο άντρας λοιπόν της ιστορίας καταφέρνει την τελευταία στιγμή να γλιτώσει από τα χέρια των Μάγια και ξεκινάει τη δική του περιπέτεια ώστε να μπορέσει να επιβιώσει και να ξεφύγει από τους διώκτες του. Μια πολύ γρήγορη, μια πραγματικά εκπληκτική ταινία του Mel Gibson. Αλλά μπορούμε να πάμε και στο νούμερο 7, λιγουλάκι μόνο παραπάνω, όπου θα βρούμε το Κλεοπάτρα με την Elizabeth Taylor φυσικά πρωταγωνίστρια που δεσπόζει στη συγκεκριμένη ταινία, όπου έχουμε φυσικά την ιστορία της Κλεοπάτρας, της βασίλισσας της Αιγύπτου, την πιο διάσημη ίσως βασίλισσα της Αιγύπτου, που την παίζει η εκπληκτική Elizabeth Taylor. Γενικά δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα για τη συγκεκριμένη ταινία, μόνο ότι παρουσιάζει τη ζωή της Κλεοπάτρας, η οποία ερωτεύεται τον Μάρκο Αντώνιο, έναν Ρωμαίο διοικητή, ο οποίος βρίσκεται στην κατεχόμενη από τους Ρωμαίους Αίγυπτο. Η ταινία φυσικά είναι βιογραφική, δεν αξίζει να πούμε πάρα πολλά, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα για τη δημιουργία της και ανήκει σίγουρα στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου με τους πολλούς κομπάρσους και τα εκπληκτικά ειδικά εφέ. Εννοείται ότι τα ειδικά εφέ της εποχής δεν ήταν σε υπολογιστές, αλλά είχαμε τη χρήση μεγάλων σκηνικών και πολλών και εκατοντάδων μάλλον κομπάρσων. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να πάμε στο νούμερο 6, όπου θα βρούμε το Kingdom of Heaven, το Βασίλειο των Ουρανών, με πρωταγωνιστή τον Orlando Bloom και την Eva Green, τον Liam Neeson
και πολλούς ακόμα εξαιρετικούς ηθοποιούς. Μία ταινία που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, αφού έχουμε να κάνουμε με την πολιορκία της Ιερουσαλήμ από τους μουσουλμάνους. Ο ήρωας της ταινίας, ο Ορλάντο Μπλουμ, προσπαθεί να οχυρώσει ας πούμε την πόλη και να βοηθήσει στο να αντιμετωπιστούν οι μουσουλμάνοι οι οποίοι προσπαθούν να την κατακτήσουν. Η ιστορία φυσικά λαμβάνει χώρα κατά τις σταυροφορίες του 12ου αιώνα και παρουσιάζει πολλά και σημαντικά ιστορικά στοιχεία. Στο νούμερο 5 εν συνεχεία βρίσκουμε τον πολύ αγαπημένο μας El Cid, που βασίζεται στην ιστορία του Ροντρίγκο Ντίας, του Ισπανού ήρωα, του αληθινού Ισπανού ήρωα, τον οποίο παίζει ο Τσάρλτον Ίστον, ενώ στην ταινία εμφανίζεται και η εκπληκτική Σοφία Λόρεν. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για τη συγκεκριμένη ταινία, αξίζει να αναφέρουμε μόνο τα δύο πρωταγωνιστικά ονόματα. Φυσικά ο Τσάρλτον Ίστον δεσπόζει στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια εκπληκτική ταινία που μάλιστα είναι πολύ κοντά στα αληθινά γεγονότα όπως συνέβησαν εκείνη την εποχή. Είναι μια ταινία must που πρέπει να έχουν δει όλοι. Ο ήρωας, ο Ροντρίγκο Ντίας, φυσικά δεν λέει και πολλά σαν όνομα, δεν τον γνωρίζουμε όπως είναι πολύ φυσιολογικό, αλλά μπορείτε να τον μάθετε βλέποντας την ταινία του, το El Cid, και να μάθετε πολλά για την συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Θα ανέβουμε όμως και θα πάμε σε μια πολυβραβευμένη ταινία, σε ένα αριστούργημα του κινηματογράφου και μιλάμε φυσικά για τον Λόρενς της Αραβίας, με πρωταγωνιστές τον Πίτερ Οτούλ, τον Άντονι Κουίν και τον Ομάρ Σαρίφ, όπου βλέπουμε την ιστορία ενός Άγγλου διοικητή, του Λόρενς, ο οποίος προσπαθεί κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου να ενώσει όλες τις αραβικές φυλές και να τις οδηγήσει στον πόλεμο κατά των Τούρκων. Βλέπουμε άλλη μία ταινία στην οποία βλέπουμε μάχες απέναντι στους Οθωμανούς, αλλά πραγματικά μιλάμε για ένα διαμάντι του κινηματογράφου, όπως είπα και προηγουμένως. Μια εκπληκτική ταινία, λίγο μεγάλη σε διάρκεια, αλλά πραγματικά που σε κερδίζει με το τεράστιο cast, τα υπέροχα σκηνικά και τις φοβερές μονομαχίες σώμα με σώμα και που παρουσιάζει εκπληκτικά τα συγκεκριμένα γεγονότα αυτής της εποχής. Θα ανέβουμε όμως σιγά σιγά στην τελευταία τριάδα και θα πάμε σε μια εκπληκτική ταινία, δηλαδή τον Σπάρτακο, με πρωταγωνιστή τον Κέρτ Ντάγκλας, που μας δείχνει την ιστορία ενός υπαρκτού προσώπου, δηλαδή του Σπάρτακου, ο οποίος ξεκινάει σαν σκλάβος και προσπαθεί να οδηγήσει την επανάσταση κατά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι σκλάβοι γενικά δεν περνούσαν και πολύ καλά όταν ήταν υπό τον ζυγό των Ρωμαίων και ο Σπάρτακος προσπαθεί να οδηγήσει μία επανάσταση κατά του συγκεκριμένου καθεστώτος. Λίγα είναι γνωστά για τον αληθινό ήρωα Σπάρτακο, μόνο η επαναστατική του δράση είναι απόλυτα γνωστή, αλλά σε αυτή την ταινία γίνονται κάποιες αναφορές γύρω από την προσωπικότητά του και γύρω από το έργο του, οι οποίες όμως φυσικά δεν ξέρουμε αν είναι απόλυτα ακριβείς. Αφού δεν έχουμε να πούμε λοιπόν άλλα για τον αγαπημένο μας Σπάρτακο, ας πάμε στην δεύτερη θέση, όπου βρίσκουμε το The Last of the Mohicans, δηλαδή τον τελευταίο των Μοϊκανών, με πρωταγωνιστή τον Daniel Day-Lewis. Υπάρχει ένα βασικό ιστορικό στοιχείο σε αυτή την ταινία και φυσικά είναι ο πόλεμος μεταξύ Άγγλων και Γάλλων. Ορισμένες φυλές Ιθαγενών βοηθούν τους Γάλλους και ορισμένες άλλες βοηθούν τους Άγγλους. Οι Μοϊκανοί είναι στην υπηρεσία των Άγγλων, ενώ οι Χιούρων στην υπηρεσία των Γάλλων. Όπως βλέπουμε, υπάρχει ένας εμφύλιος μεταξύ των δύο φυλών, με αποτέλεσμα ο αγαπημένος μας Daniel Day-Lewis να βρεθεί στη μέση όλων αυτών των ιστορικών γεγονότων και σαν να μην έφτανε αυτό, να αγαπήσει και μία Αγγλίδα τύπισσα. Η ταινία είναι εκπληκτική, έχει ένα φοβερό cast, είναι τρομερά γρήγορη, με εκπληκτική μουσική επένδυση και δικαίως βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ άνετα θα μπορούσε να χτυπήσει και πρωτιά. Στην πρώτη όμως θέση είναι μόνο μία ταινία, δυστυχώς, και αυτή είναι το Braveheart, με πρωταγωνιστή τον Mel Gibson, σε σκηνοθεσία Mel Gibson παρακαλώ. Έχουμε να κάνουμε με την ιστορία του William Wallace, αυτό είναι το ιστορικό στοιχείο, και φυσικά για τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, της Σκωτίας από τον ζυγό των Άγγλων.
Φυσικά ο χαρακτήρας όπως σκιαγραφείται από τον Μέλι Γκίψον δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο William Wallace ήταν ένας βάρβαρος άνθρωπος όπως γνωρίζουμε από την παγκόσμια βιβλιογραφία, που οδήγησε όμως τους Σκοτσέζους στον πόλεμο κατά των Άγγλων. Αυτό το ιστορικό γεγονός βλέπουμε και στην συγκεκριμένη ταινία, απλά όλα τα στοιχεία που βλέπουμε εντός της δεν είναι και στην πραγματικότητα τόσο ιστορικά. Δηλαδή τα πράγματα όπως παρουσιάζονται μέσα στην ταινία δεν έγιναν στην πραγματικότητα με τον ίδιο τρόπο. Παραμένει όμως μία από τις καλύτερες ιστορικές ταινίες. Φυσικά είναι και μία από τις καλύτερες επικές ταινίες. Μπορείτε να ανατρέξετε και σε εκείνη τη λίστα μας για να δείτε ποιες είναι οι καλύτερες επικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Στείλτε μου τα δικά σας σχόλια για να μου πείτε ποιες ιστορικές ταινίες μπορεί να ξεχάσαμε και θέλατε να συμπεριληφθούν αλλά δεν τις είδατε. Μην ξεχνάτε subscribe, like, share και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!